Θέλω να τοποθετηθούμε σήμερα για ένα θέμα το οποίο απασχολεί την τελευταία εβδομάδα τον κόσμο του Απόλλωνα και είναι η ήττα, η προχθεσινή και η αποχώρηση του Χριστάκη Χριστοφόρου. Του κυρίου Χριστάκη Χριστοφόρου, ο οποίος επρόσφερε τα μέγιστα στον Απόλλωνα, μας ανέβασε πράγματι επίπεδο, μας έκανε να νιώσουμε ένδοξες στιγμές, περήφανες, μας ταξίδεψε στην Ευρώπη και βλέπουμε ότι βγήκε μια πολύ σωστή δουλειά. Πάντοτε με τη βοήθεια της διοίκησης μας, η οποία πιστεύω του παρήχε όλα τα όπλα για να το κατορθώσει αυτό. Ευχαριστούμε τον κύριο Χριστάκη για την προσφορά του, για τις ένδοξες τιμές που μας χάρισε. Πιστεύω είναι λαθασμένη η αποχώρησή του, δεν έπρεπε να αποχωρήσει και με τον τρόπο που φεύγει, διότι στις τεσσάρες και στις πεντάρες ποτέ δεν ευθύνεται ο προπονητής. Άλλα κρύβονται πίσω από αυτά. Ελπίζω η διοίκηση μας να πάρει τις σωστές αποφάσεις και να φέρει ένα σωστό προπονητή, αντάξιο του κυρίου Χριστοφόρου, η οποία και ο οποίος θα μας οδηγήσουν σε ένδοξες στιγμές, κατάκτηση του πρωταθλήματος και να προχωρήσουμε στους ομίλους του Champions, του Europa League. Ο κύριος Χριστοφόρου πάντα μελετούσε τον αντίπαλο, έφερε φοβερά αποτελέσματα και στην Ευρώπη και στην Κύπρο. Ήταν αήττητος για τόσους μήνες τώρα. Με την πρώτη στραβή τον διώχνουν. Λάθος. Κύριε Χριστάκη, σας ζητούμε συγγνώμη. Σας ευχαριστούμε για ό,τι προσφέρατε και είμαι σίγουρος ότι μια μέρα θα είστε ξανά πίσω μαζί μας σε μια άλλη διοίκηση της ομάδας μας. Καλημέρα.